Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση για την Evolution League, την νεοσύστατη λίγα η οποία αποτελείται από νεοσύστατες και μη ομάδες της Development και της Master League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Sky's the Limit και Να σε καλά, Καλανόλευκο εναντίον Ροζόμαυρο, και ακούστηκε απέσιο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο το χρώμα όμως που έχουν οι Να σε καλά. Marketing. Όλα είναι θέμα marketing στην σύγχρονη κοινωνία, σε μια κοινωνική έτσι, τον κοινωνικό στοχασμό. Εκεί σταματάω. Σουτ για τρεις, ο αποκοτήτης είναι άστοχος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, το πρώτο σουτ τον Να σε καλά, η κατοχή παραμένει για αυτούς όμως. Τερτζής. Πάλι ο Κατουδής. Τύψε ο Μάρκος, δεν θα πάρει σε πρώτη φάση. 99 δεν θα πάρει. Με 6 παίκτες διασύψη Να σε καλά, έναντι τουλάχιστον 5, εάν όχι 6 τον Sky's the Limit. Πίτσο σου για 3 είναι και πάλι άστοχο το τρίποντο που επιχείρησαν οι Ελλανόλευκοι. Αυτοκατούδης σε ένα ακόμα rebound. Υπάρχει και κερκίδα Να σε καλά απόψε και απόψε στον Καρίνα. Αυτοκατούδης. Μαρκός δεν θα πάρει. Κύβας έχει τον πιότερο καρδίμα απέναντί του. High low δεν θα βγει, δεν θα καλά μπάλα από τον Αφροδίδη, χειροκροτήματα από τον πάγκο των Sky's the Limit. Βάζεις, ποιος μας έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως. Άμυνα ζώνης, ώρα 2 και 3. Αυτός, θα σου καλά, ένα τσάμπ σου, είναι άστοχο. Αφροδίδης. Δούδης, πάρει να σκάψει τον Μάρκο, θα πάει αντίθετο από αυτό. Φάουλ. Και δώσει στο ένα σκριν. Αυτοκτήτης. Ένας δεν θα πάρει την μπάλα, δεν ζεις. Θα δώσει ένα σκριν στο εκμεταλλευτείο, αφού κοτήτης. Ρίψε. Θα πάρει την μπάλα, αυτό θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχο. Δήμος πάνε μέχρι μέσα, στάθηκε στον αέρα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Απορρόφησε την κίνηση πολιτική και πάνω από τον Αφκαστούτη, είναι άστοχος όμως. Σεφ, πέρα σκρία από τον Αφκαστούτη στο κέντρο του γηπέδου. Χωρίς φάουλ φάρασε κάποιος από τον πάγκο του Sky's the Limit και αμέσως έκανε ο πίτσος στο φάουλ. Δεν σου λέμε αυτό που δεν θες να γίνει, θα γίνει μερικές φορές. Αφκαστούτης. Πάρει ένα σκρίνο αυτό. Τερζή θα γυρίσει. Πολύ δύσκολο προσπάθεια. Ο Γαβρίλο φυσικά σκέφτηκε στον πάγκο για γιαούρτι. Σε αυτό την κατάλαβα. Ωραίο είναι το γιαούρτι, μου αρέσει εμένα. Καρδίμο. Γιαούρτι ελληνικό. Και το ελληνικό γιαούρτι είναι από τα καλύτερα. Βάση θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εύστοχο απέναντι σε τουλάχιστον δύο παίκτε που πήγαν άμεσα πάνω του. Ένα μετά τον άλλον. Έχοντα αφεντούδη. Πάρει ένα σκρίνο από τον Μάρκο που δίνει και πάλι την επιλογή ο ψηλός. Αφκατούδης. Άλλαξε το μέτρο από τον Μάρκο. Το Sky's the Limit, την πάρα θα περάσει εκτός. Και είναι για αυτούς. Βγήκε η άμυνα. Και αυτή. Παραδείγματος. Καφάσεις. Μέχρι μέσα. Δεν έκανε τώρα από το layup. Ένα jump shot του πίτσος. Το έχει πάρει προσωπικά. Είναι άσχετος και πάλι από την γωνία. Πάρει η χέρι με χέρι ο φίλος του Πίτσος Βρέσκη. Πέρα μπορούσε να το κάνει, θες να συγκρατήσει στη γωνία και κλειστεί πολύ καλά από τον προσωπικό του αντίπαλο. Αφκατούδης, θες να πάρει το τρίποντο, καφάσεις. Έφαγε τόσο λίγο την προσπίση, ένα jump shot με τα μπλοκ, πρίσσου με τώρα πολλά από τον Αφκατούδη, άσπρο, τώρα που τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Περδίμος, ανοίγει το γήπεδο, είναι άστοχος, ο Αφκατούδης στο rebound. Χειροκροτήματα και από τον πάγκο του Sky's the Limit. Και από την εξέδρα, φτάσει καλά, υπάρχει στήριγμα για βήματα. Είναι και μία ακόμα άμυνα και με αυτόν τον τρόπο για τους Sky's the Limit. Καλώς. Πέρασε σκρίνο τον G, μέχρι μέσα πέρασε ένα από δύο παίκτες καρδίμος. Να συγκατρίζει, είναι άστοχο, Μάρκος τον rebound. Και τώρα με και το
στη διακρίση δεν τα κατάφερε. Μία βολή, λέει τόσο. Στεφ. Στοτούρης, Στεφ ξανά. Η λύση είναι άστοχος, ο Μάρκος στον κουρκόρι πάντα τη μία. Θέλει συγκίνηση της ο Γαβίλοβιτς για να του πιάσει έλεγχε. Την μπάλα ενώ. Αυτό δεν έγινε. 2-0 παραμένει, χαμηλό το σκορ. Ο Γαβίλοβιτς κάτι πήγε για γιαούρτι πριν. Είναι ωραίο το γιαούρτι. Ειδικά τώρα που... Ειδικότερα τώρα που πάει και θα είναι ένα ακόμα εξαιρετικό καλάθι ο Καφάσης. Είναι στο χέρι με κάποιον μικρό του πάνω. Για το γιαούρτι τώρα που είμαστε στο κατ. Καθώς έρχεται καλοκαίρι σιγά σιγά. Speaking of which, Summer League loading και στο Μασικράκι Σαλονίκα League. Μάρκος, υπάρχει φάουλ που έχει γίνει τον Καραδίμο χαμηλά. Στο κέντρο, στην κορυφή μάλλον του τρυπόντου. Στην πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι πίσω θα περάσει στον πάγκο. Αντώνη. 0. Ωραίος, ευχαριστώ. 0. Είναι ένας νούμερο, ένα αριθμό που υπάρχει και υποδηλώνει το τίποτα. Ο Δήμος πήρε μια ωραία στάση πάσα, αλλά δεν καταφέρει να αφήσει την πάλα στο καλάθι. Δάμις. Καραδήμος. Δύο ψηλή τον... Space the limit. Φάσεις, το σπίτι έχει όλα τα καλάθια, τα δύο που έχουν μπει στο παιχνίδι σου, για τρεις είναι άστοχο. Καρδίμος, ξανά το νούμερο 4, Καρδίμος στην weak side σου, για τρεις. Είναι άστοχο, ο Ρέντος στον τεστ, θα δίνουμε το rebound. Σκοτούδης κάνει σχετική χειρονομία. Σεφ, πάσα στον... Περισσήσουν για 3 μέσα! 4-3! Ακούτε την αντίδραση από τον πάγκο. Από τον... Έχει από τον πάγκο. Πίσω από τον πάγκο. Αν είναι εξέδρα τώρα, σε καλά. Βάζεις. Στην μπάλα υπάρχει παράβαση των κυμάτων. Από τον Κοδάμι. Πιο χαμηλό τέμπο τώρα όσο γίνεται όταν παίζουν δύο ομάδες που τρέχουν πάρα πολύ. Ο Βάσης έπαιξε καλή άμυνα, αλλά να πήγε στον τόπο μου. Στον τόπο μου. Το γυρίζει υπέροχη πάσα πήγε να βγάλει την κορυφή. Σωστά θα κρατήσει σε δεύτερη φάση. Και διπλή τρίπλα. Από τον φιλότο να είσαι καλά. Και τα βήματα να τα λες παρόλα αυτά. Για αντίθετα ο Φτωτούδης, τα μόνιμα έλικο το έχω να πω εγώ. Ζεδάμις. Είμαι 44 στη γωνία, από την πάση στην τρίτη, από σουτάριο. Ποιος είναι άστοχος όμως στην προσπάθεια, με μια ευρύτερη έννοια. Ο Ζαχνίδης γυρίζει και κάνει πίβοτς. Βγήκε η άμυνα τελικά. Σεφ. Μάζεστε τριπλή αλλαγή από Sky's The Limit. Άσο και προσπάθεια να μέσα στην για ένα ακόμα τίποτα. Υπάρχει deflection. Και θα πάρει την πάλι τελικά ο Γαβίλοβιτς. Το ψηλό δεν πέρασε εκτός. Σεφ. Σεφ πάει μέχρι μέσα. Σαν άλλο Σεφ Κάρι απέναντι στο Ζωτοδάμι είναι εύστοχος. 4-5. Ένα μικρό σερί 4-0. Αντώ. Καταποδίδεται με αλφαγιώτα. Απαντάτε με αλφαγιώτα. Από τους. Να σε καλά. Καλά αυτή τη φάουλ. Του Καραδήμο. 6-5. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Καφάσεις, το νούμερο 8 και Κουτσάρης ετοιμάζονται να περάσουν στο παρκέ. Το Δάμις Καφάσεις με το νούμερο 22 ήταν εκτός. Διπλή αλλαγή τελικά, Κουτσάρης έχει κάτσει στην καρέκλα δίπλα στη γραμματεία. Άστομα στην πολύ ο Καναλήμος, υπάρχει μάχη, διεκδίκηση, μπολ. Βγάλει τελικό νυχτή. Μισθρός. Ζης. Σεφ. Θα σταματήσει η τρίτα, θα ψάξει την πάσα στον Τολά. Θα τη βρει. Ο Βίλοβιτς θα δώσει ένα screen shoot για τρεις στόλιας. Άστοχος την μπάλα μπήκε και βγήκε. Υπάρχει στο rebound.
Γιωφίλης, στον άλλο φάκης, πάρει κάποια προσπάθειες, πάει μέχρι μέσα ανάπολη, ακόμη καλά με φάλο από τον Καβίλοβιτς. Στην πρώτη. Άσχολης δεύτερη ο Λεφάκης, το rebound. Θα χάσει το καλάθι όμως. Ο Σάρις ο έχει περάσει στον χώρο τελικά σε δεύτερη φάση. Σεφ. Όλιος βρίσκεται στην κορυφή. Θα πάρει ένα screen, θα πάρει ένα screen πιο... Στεφ θα δώσει τελικά στον Γαμπρίλοβιτς και υπάρχει φάουλ από τον Καφάκη με το νούμερο 8. Θεσδής. Δεν έχουμε φάουλ φανάζει κάποιο λόγο για τον Σχαζελίμι και έχει καθώς 4 τα ομαδικά τους. Στεφ για 3 θα παίρνεται στον Καβάση με το νούμερο 8 είναι άστοχος. Ο Καφάκης στο rebound δεν καταφέρνει να κρατήσει ο Καγιοφίλης. Θέλω να περάσει εκτός και είναι ψηρός. Είναι ευχάριστο δωράκι εντός εισαγωγικών για τους τεχνικά φιλοξενούμενους απόψε. Ευζής στην επαναφορά. Σεφ. Ευζής και πάλι. Ο Γκρίλοβιτς καστή πάσα υπέρ, ζητή να βγάλει ζωντόλια, είναι άσοχος όμως να πάσεις. Το νούμερο 8, κλέβει. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, κέρδισε! Οτιδήποτε βρέθηκε μπροστά του και τον Σεφ ο οποίος πολύ ψηλά και δεν κατάφερε να τον περιορίσει επαρκώς για να μην σκοράρει. 9-5 λοιπόν, 1-59 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 4-2 τεματικά φάουλ. Έχουμε time out που έχει και καλά έξω από κοντρούδες όντας στον πάγκο. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, μην τρέμαζε μας. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα. Η ιδιαίτερη μυστικοπάθεια διακατήχε και τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του time out. Το οποίο έλαβε τέλος και πρώτη κατευθύνη για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Το λίγο ρήτωρας απόψε. Και Στεφ. Λεφάκης. Τηρεί το δεύτερο, θα πάρει τώρα την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα μέχρι τη φλέξη του Λεφάκη. Θα καταφέρει να συγκεντρώσει την μπάλα. Θα βάσει το νούμερο 22. Ανέφερε τις επιστροφές. Λίγο πριν την κλείσει η μετάδοση. Ο Γιωφίλης περίμενε μέχρι να είναι. Και αριστερά. Εκεί που έδωσε την μπάλα, συνεπώς είναι λάθος τώρα για τους καταναλωτές. Ο Σκατούδης. Ο Μπράκης δεν είναι απόψε στην αποστολή των Τάσε καλά. Έχει εμπειρία και από τις... και από Μάστερς του 3 τέσσερις, είναι έστοχος! 9-8! Βάζοντας φωτιά στην... πίστα πήγα να πω. Οκ. Πρέπει να... ίσως να βγαίνω λίγο λιγότερο. Anyways, στην κερκίδα, Κυριαφίλης. Φάσεις. Υπάρχει μια πάσα, δεν θα βρει τον Λεφάκη. Γαμπρίλοβιτς βρέθηκε πιο μπροστά και αποκρυπτογράφησε το play. Ωραίος ρήτωρας που έλεγα προηγουμένως. Σπίγε ένα σπίτι του. Του Κατούδης. Σουτ για 3 απέναντι στον Μουτσάρη. Είναι άστοχος. Μετά από την πλήρα αφήνει σε καβάση στο rebound. Λεφάκης. Λεφάκης, Καλυφίλης χέρι με χέρι. Κοίταξε το καλάθι και βρεθεί ελεύθερος. Δεν πήρε το τρίποντο. Καφάσεις. Το νούμερο 8 ζήτησε για 3 καλοφύλλες δάσκοντας και να δεν πήρε ο δάσκοντας του Ιωάννης. Έχει μάχη για το κλέψιμο, τι κάνει τώρα ο Ιωάννης, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Ο Κατούδης δεν έκανε το φάουλ καλοφύλλες. Ο Κατούδης πέρασε ένα από δύο παίκτες, αμετρούσαν, έμενε το καλάθι. Συνεπώς υπάρχουν δύο βολές. Φάουλ που κέρδισε από τον Λιφάκη. Όχι, όχι διορθώνω, χαμηλά το φάουλ. Κόμουν λάθος. Πολλές συμπληρωμένα. Κάνω λάθος που είπα ότι είναι λάθος. Το φάουλ είναι χαμηλά, αλλά υπάρχουν πολλές. Άσο το συμπέντρο με ο Αφροφίδης. Δεύτερη καβάσης στο rebound.
Φιλιππίνης. 18 δευτερόλεπτα από τα 1.20 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου είναι για τους καλαλόλεπτους για να δούμε αν θα τα εκμεταλλευτούν, αν θα τα εξαντλήσουν άστος. Η weak side ο Λεφάκης, η οποία δεν είναι και τόσο weak καθώς ο Ντούμπλος είναι κυφέρα γελόμενη πλήρη. Πάσης, 4 δευτερόλεπτα στάθηκε στον αέρα, πολύ δύσκολη προσπάθεια άστος. Στάθηκε στον σκόρι μπαουμ, έπαιξε καλή άμα του σκοκώστη και προσέγινε ακόμα και τον σκόρι μπαουμ. Πέρα δεν κατάφερε να πάρει το αμυντικό rebound. Πίστευε πως θα κάνουμε κάτι άλλο μετά από αυτό. 9-8. Τελικό σκορ που έχουμε μετά τα πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά. Πολύ χαμηλό σκορ. Αρχικά σκαμπάνε βάσματα όσον αφορά το ρυθμό του παιχνιδιού. Ωραίο φόλτο που κάνει η κάμερα. Anyways, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μιλάτε σε screen λέει ο Καβάτσης αμέσως λίγο πριν ξεκίνησε η μετάδοση. Αμέσως λίγο πριν ξεκινήσει μάλλον η μετάδοση. Το συντακτικό λέει στο chat. Δεν είμαι τόσο ρήτερα τελικά, ανακαλώ. Μάρκος, για να πάρει μια πάσα από κατώδηση θα συγκρατήσει. Πρώτη κατοχή είναι για τους να είσαι καλά. Λόμπλος το σκέφτηκε, σου για 3, το ζήγησε και το ευστόχησε εντός εισαγωγικών. Πως δεν έχω χάσει το status του ρήτερα, μπορώ να λέω κάποια πράγματα λίγο πιο ελεύθερα πλέον. Κύριε Φίλης, 9-11 λοιπόν, μπροστά να είσαι καλά με 2. Με φορά στο καλά της Τσάρης. Reflection, πολύ καλή άμυνα από τον Κοτόνια, ο οποίος πήγε. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει κατάσταση, το νούμερο 8 συγκράτησε. Κύριε Φίλης, σου πια 3. Έπαιξε πάρα πολύ ψηλά το Λόμπλος, δεν κατάφερε να το κόψει. Από το πίσω το rebound. Πάρε ένα σκρίνο από τον Φιλοβίτς. Ζήτησε την μπάλα, θα την πάρει σε πρώτο χρόνο. Πήγε ο Καπάσης και έγινε την μπάλα με το νούμερο 8. Βάκης. Βάκης στάθηκε. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τι πήγε να κάνει παραλίγο να μπει ένα τρομερό καλάθι. Είναι άστοχος όμως. Ντόμπλος. Είναι μακρινή πάσα από τον Καρεγκλόβιτς. Πάλι ο Ντόμπλος. Ούτια 3 και πάλι. Είναι άστοχος με την φορά airball. Κάνει το rebound. Και ο Φίλης. Βάκης. Τσάρις. Στη γωνία ο Καρεγκλόβιτς. Τώρα πάσα γκέιν. Λεφάκης για 3. Είναι άστοχος. Ο Βίλοβιτς. Rebound δεν μπορεί φανέσει κάποιο φίλτο. Ας καλά είχε δίκιο ότι σωστό είχε εγώ. Συνόν στον... Ας καλά. Κάνει τελείο την διορθώνω. Θα κερδίσει το φάουλο... Το Φουκατούδης. Τελειώσει την επαναφορά. Τον Τόπουλος. Αριστερά είναι και δεξιά. Θα δώσει την επιλογή και ο Βαφρίνοβης και ο Φουκατούδης. Κοντούδης και πάλι. Κάνε μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, έχει πέσει κάτω, σηκώθηκε χωρίς να κάνει βήματα. Καμίλοβιτς, στο 3. Θα μετρούσε ο Ρέμπενες, μπορώ με την υπόδειξη του ρεφ. Βγήκε η επίθεση. Βγήκε ένα σουτ. Στην κοπή. Κοντούδης έχει πέσει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Κοντόπουλο. Με το σώμα γίνεται για 2 βολές το Γεφίλη, το πρώτο φάουλ τον άσχει καλά στην δεύτερη περίοδο. Έχουμε τον Γεφίλη στην πρώτη, 10-11. Πίσω άμα συγκρατήσει την μπάλα ο Καφάσης, το κάνει και πράγματι προς πίσω. Καθώς ο Πέτκος πέταξε, όθησε την μπάλα μάλλον. Ίσβρουξ πήγα να πω. Anyways, αρχίσει time out. Δεν έχω πάντα εγκεφαλικό το υπόσχομαι, ελπίζω δηλαδή. Time out που έχουν καλέσει οι Sky's The Limits. 10-11 το σκορ, στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, το σκορ είναι στο 10-11, 7 και 5 λεπτά για την συμπλήρωση των προδόν 20 αγωνιστικών λεπτών. Μετά το time out η κατοχή είναι για τους Ναζγαλά. Κάτι λέει ο ρεφ με τον Πέτκο. Ευθύς. Πατώλιας. Στους για 3. Στα 20 δευτερόλεπτα μέσα. Τι έβαλε ο Πατώλιας. 10-14. Ελπίζω να μην λέω πραγματικά το όνομα λάθος γιατί μου φωνάζει κιόλας. Έχει μια περίτεχνη αποτυχία. Ζωάμις θα για τον άποδο μία. Φάσεις το νούμερο 22. Λαϊτζίτς για 3 από τη γωνία. Άσμου προς επιτήτη. Κόρι μπαμ! Ήτανε
παιδιά εκεί πέρα. Κάψε την μάλλον στην αλάτι. Βόλιας. Εκεί πάσα στον Κολόπουλο. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Κάτι για ρολόι, λέει ο Γαμπρίλο Βίσης στον πάγκο τώρα. Πρώτα κάτι για γιαούρτι, μετά κάτι για ρολόι. Για να δούμε μήπως αφήνει κάποιο κρυφό μήνυμα. Θα προσπαθήσω να το αποκρυπτογραφήσω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής γιαούρτι και ρολόι. Θα το βρω. Κοντόπουλος είναι άστοχος στην πρώτη πολύ. Άστοχος στη δεύτερη, καραδήμος το rebound. Δήμος, κάτι που πολύ θα παίρνει ο χώρο, βρέθηκε ελεύθερος στο τέλος του Καλαϊτζίου. 2-3 καφάς με το νούμερο 22, απέναντι στο Χαδόνια θέλει να απαντήσει. Είναι άτυπος, θα πάρει το rebound και υπάρχει φάουλ στο Χαδόνια από τον Καραδήμο. Κοντούδης. Θα δώσει κάτι στο screen, έχει βγει στην κορυφή, αλλά δεν θα πάρει ποτέ στην πρώτη φάση. Τερζής παίρνει στο Καραδήμο, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μάτσο που προκύπτει το φάση του 22. Έκλειψε, αλλά θα περάσει εκτός. Τερζής θα επαναφέρει. Θα σκοτούδεις. Κέφια, όμως τι άλλο, εγώ αφήνω. Λοιπόν, Αφιωρούδης, 7 δευτερόλεπτα, θεσίς χέρι πια δεν θα πάρει, πήγε πολύ εξαιρετική άμυνα από τον Καφάση, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ήταν πολύ καλό deny ο Καφάσης για να πάρει χέρι με χέρι την μπάλα ο Κοντόπουλος, για να μην πάρει μάλλον. Πέτυχος, στο 2-3 θα το πάρει, το νιώθει, είναι άστοχος, πόρει μπάουν, θα δηλαδή. Ο Μίλος θα γυρίσει, στάζει στον αέρα, είναι άστοχος, την μπάλα έκλειψε, η Στεφάνη αλλά δεν μπήκε μέσα, έκλειψε αλλά δεν μπήκε μέσα, πρέπει να χρησιμοποιήσει σε άλλο, σε άλλη φάση. Anyways, Κοντόπουλος θα πάρει ένα σκέρα από τον Μάρκο. Τόλιας. Πάρει και αυτός ένα σκέρα από τον Μάρκο. Εκτός την παλά τώρα. Γυρίσει, έκανε πίβοτ. Ο Καρδίμος πήγε ως βοήθεια, κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι στην κατοχή. Ο Κοντούδης παίρνει το αίμα του πίσω στο 3-3 για την προηγούμενη φάση. Επίσης είναι άστοχος, βάλει την ξεπάρα στον Μάρκο. Για την προσπάθεια που θα πάρει πόλη πάνω, θα περάσει εκτός. Είστε καλά, παιδιά. Πίτσος του περάσει του Σιβέτκου. Καρδίμος, κεφάσεις. Μετά μισή πια, τρεις άνθρωπος από την γωνία. Θα βάζει λίγο κάτι αυτό του Πίτσος. Πάει κλέψιμο. Το Καφάσης θα φύγει στην μπάλα στο καλάτι, 14 όλα. Σαν νίντζα πήγε εκεί πέρα ο Καφάσης, δεν το έκανε. Κοντόπουλος. Κοντόπουλος πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος στην κίνηση. Στην κοντάμι στο λιμπάου. Καρδίμος. Καρδίμος μέχρι μέσα. Το μετρούσαν, έμπαινε. Έχει σηκωθεί παίκτες στον αρχή του κρίσου από τον πάγκο του Sky Delimit. Δύο βολές. Και το Καραδίμο. Για ούρτι και ρολό, λοιπόν. Άστοχος στην πολύ ο Καραδήμος, αλλά υπάρχει σφύριγμα πριν η πολύ γυρίζει στο πάλι. Υπάρχει επανάληψη. Βιάθηκαν στην παίκτηση να μπουν μέσα. Στην δράμη της Εγαλαϊτζής. Βιάθηκαν να μπουν μέσα και αυτό μπορεί να είναι σε άλλη φάση. Anyway, Κοντόπουλος. Πάρει ένα σκρίνο από τον Μάρκο και πάλι έχει πέσει. Θα χάσει την καλοκία, σε ελπίσουμε όλα καλά, πράγματι. Δεν όμως ιδιαίτερα γι' αυτό. Ενώ το χαβαλέγι για είναι ό,τι πιο σημαντικό. Το ίδιο στο αγαθό. Πνευματική, σωματική και ψυχική, Καραδήμος. Μια πάσα στο Ντολάμι και σκερδίζει προς τα 13 δευτερόλεπτα να ζητήσει κάποιος. Καραδήμος, σαν να αποκαλύπτει ως καλάθι και φάουλ. Εκεί. 16-14 συν μια συμπληρωματική βολή για τον Καραδήμο. Να πρέπει να βρει ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο.
κάτι για αλλαγή, Παπαδούλοβιτς. Άσε όπως συμβολεί ο Καναδίμος. Αντιπικό ριμπάνο του Μάρκο. Δόλιας, χωρίς φάουλ φαναξή κάποιος από τους Sky's The Limit. 16-14. Το ντέρμπι καλά κρατεί στη ζώνη Καρίνα μετά από 15,5 αγωνιστικά λεπτά. Φωκατούδης, καλή άμυνα ο Καφάσης. Μάρει τα συγκρέφτω ο Καμπρίλοβιτς. Ήταν ένα και ο τελείς έχουν πάει δύο παίκτες πάνω στον Φωκατούδη. Την πάλι που περάσει φέτος και είναι για... 8! Για τους ροζ τελικά Φωκατούδης στην παραφορά. 8 δευτερόλεπτα. Παίκτες φορά την Καφάση με το νούμερο 22. Πριν λίγο να χάσει την πάλι που Καφάση ο Φωκατούδης θα γυρίσει. Πολύ δύσκολο σουτ. Μάρκος πάει για την ριμπάμπα, θα καταφέρει τελικά. Και... 10,8. Έχει λοιπόν 2 δευτερόλεπτα η... Βάζω τον Άσε καλά. Για σφύριγμα, ναι, μετά το σφύριγμα που έγινε. Μάρκος δεν καταφέρει να το κερδίσει. Δείξε... Για μια ακόμα φορά ο Καναδίμος είναι ασύλληπτα πράγματα και απόψε 18-14. Βέλιας. Βέλιας. Δίτσε ο Χαβρίλοβιτς δεν πήρε, ο Φωκατούδης. Το βοηθεί σε δεύτερο χρόνο ο Χαβρίλοβιτς, αλλά διαχειρός αυτού θα περάσει η μπάλα εκτός. Καφάσεις με το νούμερο 22 θα κατεβάσει. Καναδίμος, δυνάμιση ζήτησε για να το μάθω στα κεφάλια. Γυρίσει τη δεξί κουκ, εγκαιρίζει το φάουλ. Κάτω χειροκροτούμενο για την προσπάθεια από τον Πάγκο του Τζέιν Λίμιτ. Τώρα έχει κληρωθεί στον Γαβρίλοβιτς. Στη δεύτερη βολή, έδειξε και ένα δολοφονικό βλέμμα στην κερκίδα. 19-14. Ένας από τους τρεις σας, ψηλό. Φάκης, την δολή από τον Καγιουθίνη, ένας από τους τρεις σας, τον ψηλό, λέει ο Γκάρτον. Κάνει τελείμι, το οποίο σας επιτελεί χρέη και coach, όπως φαίνεται, και απόψε. Ίσως θα χρεωθεί με φάουλ, 3-4 λοιπόν. Θα γίνουν 4-4, δεν έχει καμία ομάδα να δώσει φάουλ πλέον για τη δεύτερη περίοδο, για τα επόμενα 3-29. Αφκετούδης, πήρε από τον Καβίλοβιτς. Την προφορά, 11-4. Έμεσα μέσα, στάθηκε στον αέρα, κλείστηκε από δύο παίκτες. Αφκετούδης στις βολές. Όλοι που χρειώθηκε στο λεφτάκι. Ας πούμε την πρώτη. Πάουν τα μεσένα θα πηδίξει λέει ο Καγιοφίλης και αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί να υπόθεση σε άλλη φάση. Καναδίμος. Καναδίμος πάει κοίτα τα μέχρι μέσα. Άνοιξε πάρα πολύ το βήμα του. Κάλυψε πάρα πολύ τα πέδιο χώρο και άφησε την πάρα στο καλάθι. 21-14. Δεν έχω πρόχειρη τη φυσική μπροστά μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Καναδίμος είναι ο most valuable player μέχρι στιγμής για τους Sky's The Limit. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί, αλλά με φάουλο από Καναδίμος από τον Καναδίμο. Ας λέει ο ρεφ, ο οποίος ήταν δίπλα. Τρίτο φάουλο του Καναδίμου. Παραμείνει στο παρκέ. Και φάσεις είχε προμηγγείλει αλλαγή, αλλά είναι άκυρη τελικά. Αφκοδούδης στις βολές, μέρος δεύτερο λοιπόν. Στο άμεσο παρελθόν. Αυτό το πρώτο. Έχω στη δεύτερη.
θα τη χειραγωγηθούμε εσύ από την εξέδρα για μία ακόμα φορά. 21-15. Παραδείμος. Παραδείμος παίζει στις τρίπλες των δίπλων Πασχαλόγια. Θα πάρει ένα σκέπτο κοντά μου, θα του τρέψει την μπάλα. Καλετζής. Είναι φίλος του Βάιντερ, περάσει στον χώρο. Θα πάσει στα 8 δευτερόλεπτα. Αμυναζόρης τώρα και διπλή τρίπλα από τον Καβάσης, ο οποίος παίζει καλά σε Ελλάδα προηγουμένως αυτοί με την παράβαση. Είναι ρε παιδιά, τριπλή αλλαγή. Αυτό είναι τετραπλή αλλαγή. Μόνο ο Λεφάκης μένει. Αυτό είναι αλλαγή σκοπιά στο στρατόριο. Δεν είναι αλλαγή στο μπάσκετ, anyways. Καταδύμος Κοντοδάμις. Καφάσεις με το νούμερο 22, οι πίτσους περνάνε εκτός. Τάσκος καφάσεις με το νούμερο 8. Καρδιοφίλης. Τρόπο Κοντοδούς παίζει στις τρίπες τον Άσκο. Κομπί! Από τον Άσκο. Τι κουτσάρις έχουν περάσει εντός. Καφάσεις στον αέρα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Αφαγαδούς και λαμβάνει σε βάση από τον Καρδιοφίλη. Κοντούδης κάτι είπε για αλλαγή, αλλά τελικά δεν θα μπορούμε να το πει τι πλάι θα βάζει στην πρώτη φάση. Ας το φωτογραφάσεις στην πρώτη. 2-25 για το τέλος. Άστοχος, δεύτερη. Παρόλος το rebound. Τέλειος. Κοντούδης. Στυπάζω στον Κοντόλια. Καλή άμυνα, έχει ανοίγει πολύ ψηλά ο Καρδίμας, πάει και ο Λάσκος να τον κλείσει. Καρδιοφίλες. Και ένα στις πήγαινε να τον κλείσουμε. Θα δείξουμε τώρα στον πάγκο για χρόνο. Κρατή πάρου στον Λάσκο, ο οποίος ήρθε ως βοήθεια. Ο Τόλιος θα πάει στις βολές. Έχουν συμπληρωθεί δραματικά, 21-15 λοιπόν. Χαμηλό σκορ. Παραμένει. Στην πρώτη ο Αμπαταλιάς. Άσκος δεύτερη. Θα βάσεις στο rebound. Φάκης. Άσκος. Για τρεις. Χωρίς τα πατάει. Έχουν τύπωση. Πράγματι άσκος. Αμπουλοβίτσι στο rebound. Αμπαταλιάς. Για το τρέχο καλυφίλης. Υπάρχει βήματα από τον Αμπαταλιά. Τα υπάρχει από τον πάγκο των STL. Λεγόμενο Skies. Δεν λέμε για τα αρχικά. Φίλης, παραφορά Λεφάκης. Δεν κατά δευτερόλεπτα σαν άγαλος φίλης που βρίσκεται ελεύθερος. Το σκέφτηκε στην πλειά 3. Άστοχος, το δίνει στο rebound. Είναι μια πάσα από τον Ανίλοβης ανάμεσα σε Τενζή και Κουδόπουλο. Ο Φίλης, καθώς δευτερόλεπτα γιατί συμπλήρωσε 20 ευρωπαϊκό Άστοχος. Λάσκος εκεί μέσα στην πολύκοσμη, καμία ακόμα φορά ακόμα, έξτρα πάσα και μεθύνησε για 3. Και έχει υποχθεί σχεδόν όσο πάλι τους κάνεις, δεν λίμιτα, αλλά κόκκισε ο Λεφάκης στο τρίγωνο που πήρε από την κορυφή. 21-15 παραμένει, 19 δευτερόλεπτα, Ντόπουλος. Ντόπουλος, ο Αβρίλοβιτς, θα πάρει χέρι με χέρι, όχι τελικά κομπάσεις, κάνει γυνάει. Μερικός, ο Τόλιας, Λάσκος κάνει πίβοτ, ο Ντόπουλος. Στο για 3. Το τελείωνο χρόνο της επίθεσης είναι άνθρωπος Κοντόλιας. Μπάλα θα περάσει εκτός. Κοντόπουλος στο έξω προηγουμένως. Μπάλα θα περάσει εκτός διαθυρός. Μάρκου είναι μέσα στην δεύτερη φορά. Συμπέρι αυτό πήγε και επιθετικό rebound και πέρασε εκτός από τα χέρια του. Η μπάλα έχει συνεχώς στην κατοχή. Λιφίλης. Λίξε το καλάθι να το πήρε. Βήματα στην επιφάνεια του Νάσκου. Θα φέρνει τους Κοντόλια. 54,8. Και οι δύο μάτες πρέπει να απολύτα από το βασιλικό σώμα. Και με Bad Boys αντίστοιχα με 89-91 και με 48-80 για τα play-off στην Μπέλα Πεντλίδη για το πρώτο του Πεντλίδη. Δεύτερη αγωνιστική της ο Βίλος Ομίγκο. Ωραία πάση στο Φατόλια. Ανάποδο λέει από την άσπρο από τον Κοντόπουλο λαμβάνοντας. Γυρίσει. Με ψύχο κυρία έχει το κόσο ο Αβίλοβιτς. Κάτα χειροκοπούντας από την εξέδρα. Προηγουμένως το συλλεκτικό λίγο
ήταν αμφίβολης ποιότητας. Ωραία πάσα, βγήκε το high-low, Νάσκος θα γυρίσει, θα κοπεί από τον Μάρκο! Να μάρει το κολεφάκι και φόλου από τον Νάσκο ένα ακόμα. Για δύο βολές, όσο έχουν συμπληρωθεί τα αμυντικά. Δεύτερο φόλου του Νάσκο μετά από λίγο χρονικό διάστημα, μετά βολή. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, μετά βολή καθώς μιλήσαμε και για αλλαγές στρατού προηγουμένως. Ο τέλειος στις βολές, 16,4 στο τάγκ της δεύτερης περίοδου. Άστοχο την πρώτη κοντόλια. Άστοχο την δεύτερη κεφάλι στο λιμάου. Τώρα θα περάσει εκτός. Θα περάσει στον Άστο. Μία ακόμα αλλαγή κατοχής. Κουτζής. Κουτζής δεν μπορεί να δώσει το κοντόπλο καθώς είναι στο άλλο μισό του γηπέδου. Τα πόδια του δεν είναι το ένα στο ένα μισό και το άλλο στο άλλο και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη φάση. Μάρκος θα γυρίσει, πολύ δύσκολο πεζάρι με αριστερό, υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα καλάθι, ο Κοντόπουλο, 21-19, Βάζελ Πίτερ. Διαφορά στο καλάθι, 21-19. Καλάθι Κοντόπουλου μετά από πολλά επιθετικά rebound. Με επιμένω νίκησε σε αυτή τη φάση. Και την άλλη ομάδα είναι άσε καλά με μια πιο-ευρία έννοια. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτου μισθού 21-19. Τον Ντέρμπι καλά κρατεί τον άλλη μια φορά. Αν δεν είναι κουραστικό στο παιχνίδι, δεν είναι κουραστικό. Καλύτερα να σου πει παρά το 21-19 λοιπόν. Παιχνίδι με πολύ τρέξιμο και από τις δύο ομάδες όπως έλεγαν τα προγνωστικά, όπως λέει και ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι ομάδες και στην Development League και στην Evolution League πλέον επιθυμίζουμε. Οι ασύστατες και μη ομάδες από Development και Master που μετρώνται στην ασύστατη διοργάνωση η οποία ξεκίνησε στην ασύστατη λίγα, η οποία ξεκίνησε εν μέσω play-offs λίγο πριν μάλιστα και όμως πολύ λίγο μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μισού συνεπώς και την τρίτη περίοδο. Μπορεί να σταματήσω να το λέω, η αλήθεια είναι λίγο. Κάπως η αλήθεια είναι. 10. Η αλήθεια είναι σε δύο προτάσεις. Μπράβο μου. Καφάση στην επαναφορά υπήρχε deflection. Κατοχή παραμένει για τους Sky's the Limit. Πρώτη για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα running floater. Αρχιώσει. Τζάρι. Κοντόπουλος. Μακρινή πάσα. Γαβρίλος δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Παραδείγμας. Στην ανησφαίρα. Κυρίξε. Out of bounds την μπάλα εκτός των αγωνιστικών ορίων. Κατοχή παραμένει για τους Ρώσους όμως, 18 δευτερόλεπτα. Γαβρίλοβιτς. Κοντόπουλος. Κοντόπουλος. Κατόλιας θα πάρει χέρι με χέρι. Θα βγάλει μια πάσα, δεν θα πάει ούτε στο μάτι, ούτε στο διορθωθεί τελικά. Εβάσεις, 2-1-2-1-1. Καρδίμος στο high low, βγει και θα βγει την πάρτη τώρα, την άσπρος όμως. Κοντόπουλος. Κοντόπουλος. Πήγε το Eurostep, διεκόπη στη μέση, να φέρνει στο κοντοδάμι, αλλά κατάφερε να ευστοχίσει τελικά. 23-21. Πίτσος. Δήμος. Ωραία σκαστιβάστα στο πίτσο από το κοντοδάμι, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πάτουν βήματα. Κατζής στην επαναφορά. Ο Τσόλιας. Τσόλιας και στη μέσα ωραία φάση στο Χαρδίνοβιτς. Ένα jump shoot είναι άστοχος μόνο τον μπλο. Κατζής στο rebound. Φάσης. Τσάρις στο rebound. Τζοδόνο. Τσάρις. Ζωτάμι πρωτοπίδες θα πάρει ο Καρδίμος στο τρίποντο. Ζωτάμις. Φάσης ένα jump shoot απέναντι στο ψηλότερο τερτζί. Είναι άστοχος. Καρδίμος στο rebound επιθετικό. Γυρίσει απέναντι στο Μάρκο. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Αυτό είναι η πρώτη μιλήρωση του μας. Αυτό είναι η δεύτερη ο καρδίμος. Επιθετικό rebound του κοντοδάμι όμως.
δύο όμως σε δύο προτάσεις. Α, είμαι πολύ καλός. Εδώ μπροστά πάρει ένα σκέπ τον Μάρκο, ήταν πολύ ψηλά γενικώς την επιλογή σου για τρεις. Είναι άστοχος, σε αγωτός απελευθερωτή. Έρμον. Καρδίμος. Πάση βγαίνει από τα screen, δεν θα τροποδοτηθεί στην πρώτη φάση, ούτε στη δεύτερη, ένα jump shoot. Θα βρει τον Φατόλιο, είναι άστοχος. Πάνω πέρασε εκτός από τον Καρδίμο, ενδεχόμενος να έκλειψε λίγο τη Στεφάνη Μπάλα. Να νιώσε λίγο κίνκι, Μπάλα. Δόπουλος. Δόπουλος θα συγκριθεί στην μπάλα, δεν υπάρχει μπρος πίσω, έχουν ξεκαρία να καπάσεις και σε δεύτερο χρόνο. Δόπουλος. Υπάρχει deflection που καφάσει. Μάρκος θα συγκρατήσει και πάλι 5 δευτερόλεπτα. Και τώρα φάουλ, περιβάλλοντας Ζήλας, θα οδηγήσει τον πίτσο σε φάουλ. Τρίτο το 13. Τρίτο φάουλ του πίτσου, όπως σίγουρα θυμόμουν και δεν άκουσα μόλις από τη γραμματεία. Γαβρίλοβιτς. 8 δευτερόλεπτα. Ο Ζήλας πήγε ενδεχομένως για το χέρι με χέρι, θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει, άρα είναι σε δύο. Πήγαν και άλλοι δύο απέναντι στον Γαβρίλοβιτς. Επιθετικό ρυπάνω τον Μάρκο, θα περάσει εκτός την μπάλα με 10-7. Καρδίμος. Δυνάμεις πήρε από τον Καφάση ένα jump shoot, είναι έστοχος. Οδόμπλος. Για ένα ακόμα overplay στην άμυνα ο Καφάσης δεν τα κατάφερε. Οδόλιος. Για τρεις, πολύ δύσκολο. Θα βρει τον Καφάση ένα άστοχος. Τώρα που είχε κι άλλο χρόνο. Μάρκος. Γαβρίλοβιτς αποστάρει για μία ακόμα φορά τον Κουζεβάνη και έρχει και βοήθεια πάνω του ο Λοχτήτης. Ελευθερώθηκε άλλα με βήματα από τον Καραδήμο. 25-21 λοιπόν. Αποφάσεις. Καραδήμος. Στήριγμα. Φάκης θα περάσει στο παρκέ, πίτσος θα περάσει στον πάγκο, χαμηλώνει το ψηλώνει μάλλον διορθώνω το σήμα των Καϊζερίμης, για τρεις προβάσεις με το νούμερο 22 είναι άστοχος. Ροδόπουλος. Γαμπρίλοβιτς στα 13 δευτερόλεπτα, για τρεις απέναντι στον Πέτρο είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, από τον Τερζή κόμπηκε από τον Κοντόπουλο, διορθώνω. Κόμπηκε αλλά πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound. Για δύο, μένω νίκη σε κάποιες αλλά δεν κατάφερα να εξεργήσει επιστρεφόντως. Θα τύπη για time out, πράγματι ο Χρωτούδης καλεί το δεύτερο time out. Στο μεσημείο καλά, στρέφουμε σε πολύ λίγο την επόμενη τα 6 και 14 της τρίτης περίοδου και όχι μόνο προφανώς, αλλά προτίσως για αυτά. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα, 6 και 14 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πρώτη κατοχή με το time out είναι για τους Sky's The Limit. Ειχητικά FM παίρνει και δίνω από την εξέδρα για μια ακόμα φορά. Λεβάκης. Λεβάκης. Δήμος. Μετά από προτροπή δεν πήρε πάλι τον τρίποντο, στο ίδιο σημείο ήταν την προηγούμενη φορά που είχε την προτροπή. Ένα jump shot από τον Κοντοδάμι, άστοχο. Αμυντικό rebound. Από τον Κοντόπουλο. Αυκοτούδης. Σουτ για τρεις. Να τους περάσει στο παρκέ, είναι άστοχος. Στον πίσω. Κατάφερε το θετικό rebound και το καλάθι συνεπώς. Ο Κοντίδης είναι στον Ζωδάμι Καραδήμος, Πέτκος, καλή. Τώρα πάει στην game παρά λίγο να βγει μπάλα εκτός αν δεν βγει το καφάσι, ο οποίος κατάφερε να συγκριτήσει. Κοίταξε το ταμπλό, 4 δευτερόλεπτα. Step back σου για 3, είναι άσοδος με ταμπλό, παίρνει στον Παπουλό μια κίνηση που θύμισε αρκετά Mike James. Μέσα κάτι της Μονακό. Μέσα έχει κάνει βήματα ο Βάλης στον Πέτκο. Υπάρχει μια ακόμα τριπλή αλλαγή αν δεν κάνω λάθος. Τρεις έχουν σηκωθεί, πράγματι τρεις περνάνε εντός. Να σκοτς καφάσεις και κάνει φίλες αλλάξουν. Καφάσεις
πάμε αντίστοιχα. Αυτό πρέπει να είναι. Νομίζω τα είπα. Για το αντίστοιχα έγινε όλη η φασαρία. Η μη φασαρία δηλαδή που δεν μιλούσα τόσο τώρα. Καφάσεις. Θα δείτε τα που έλκονται. Τα ομόνιμα που έλκονται που λέγαμε στην πρώτη περίοδο. Νάσκος. Λεφάκης. Στη γωνία ο Χαρτιοφίλης. Δεν πήρε το τρίπον του καθώς πάει μέχρι μέσα. Είχε τίκο τρεις παίκτες. Καφάσεις σου πια τρεις. Δεν πήρε αρκετά ελεύθερο για να το πάρει. Είναι άστοχος. 5-21 λοιπόν τις κόρες κολλήσεις. Αυτό εδώ και πολύ πολύ ώρα. Αυτοτούδης. Αυτοτούδης έχει πιστεί από Λεφάκη και Νάσκο θα γυρίσει 8 δευτερόλεπτα. Βγήκε μία ακόμα άμυνα. Αποτέλεσμα επιθετικής άμυνας των Sky's The Limit. Τον έχουν τώρα την κατοχή. Μια έξτρα κατοχή την οποία δεν θα είχαν. Δεν πίεζαν τουλάχιστον στον πρώτο χρόνο. Δεν είμαστε χρονοταξιδιώτες. Είμαστε καλύτερη μπασκετική λίγκα όσον αφορά το ερασιτεχνικό στην Ελλάδα παρόλα αυτά. Ένα σκητάκι. Πέτρικος, πήρε από τον Καρυφίλη. Δεν πήρε χέρι με χέρι από τον Καβάσι με το νούμερο 8. Νάσκος στο πια 3 Καρυφίλη στην γωνία. Ρε τελείω ο χρόνος επίθεσης. Είναι άσχος και 3 στο rebound. Από τη δεξιά πτέρυγα πέρα σε δύο παίκτες. Και αυτό πας ανάμεσα σε άλλους δύο ή το τρίτο στο Καβάσι. Για να πιέξει την μπάλα πριν την πάρει ο Κοντόπουλος. Σουτζούδης σου για τρεις συνάσκος. Από την άλλη φορά ξέρω να δείξει ο Κοντόπουλος κατά την επαναφορά. Δεν ήταν η πρώτη που του λέγει ο Σουτζούδης, ο οποίος ζήτησε την μπάλα με ζήλο και την πήρε. Αλλά στόχησε. Προφάσεις. Κουφάκης. Μετά από τρεις προσπίσεις στη weak side η μπάλα στον Καρυφίλη. Μέχρι μέσα είναι εύστοχος ο Νάσκος. Ήταν μπροστά από αυτό και πήγε στην κορυφή τελικά. Ασπεντούδης. Κοντόπουλος. Ένα jump shoot είναι εύστοχος. Τι voice crack ήταν αυτό, θα με στυσώνει για πάντα, δεν το άφησε κανένας, προχωράμε. 27-23 λοιπόν, η σκορά έχει ξεκολλήσει από το 25-21 στο οποίο ήμασταν για πολύ πολύ ώρα. Καρυφίλης. Λεφάκης. Πέτκος, φάσεις, γυρίσει, δεξί που είναι άστοχος, πάλι θα περάσει εκτός. Νάσκος είναι παραφορά, φάσεις. Φάσεις θα γυρίσει, πολύ δύσκολο φάσεις, Νάσκος είναι και εκεί, και την κόρη πάνω, αφήσει την πάνω στο καλάθι. Κοντόπουλος. Άρχισε την πάση να περάσει στον αγνωστικό χώρο, έχω την εντύπωση. Κοντόπουλος. Χέρι με χέρι περίπου στον Ασπιδούδη. Παρά κάποια κατωστά. Δεν τον μπορείτε να πιστεί σε άλλη φάση. Στους για τρεις είναι άσπροχος από τη γωνία. Έχω την αρκετά ελεύθερος ο Κοντόπουλος. Ζουφίλης. Πάση στο παιχνίδι μέσα στάθηκε, είναι άσπροχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Κοντόπουλο. Και θα κλέψει την μπάλα ο Καρυφίλης, όχι τελικά. Δεύτερο κουτόγιος ο Αφενούλης θα κλέψει σε δεύτερο χρόνο τελικά ο φερόμενος ως νίντζα Καρυφίλης στην προηγούμενη φάση. Ο Μέρο νίκησε και σε αυτή τη φάση μετά από λάθος πάση του Αφενούλη, ο οποίος είχε κλειστεί και πιεστεί πολύ. Λίγο μετά που πέρασε το κέντρο, fade away shoot. Βέβαια στο Γαβρίλοβιτς να τον καπάσει μέσα στο ίδιο άτομο. Τσάρις θα περάσει στη θέση του Μέτρου και κατεγούτσι για time out, όχι. Κατεγούτσι στη θέση του Καφάση. Διπλή αλλαγή για τους Sky The Limit. Κοντόπουλος. Τα 12 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Έφερε σε δύο παίκτες άστοχος. Φτάρει στο rebound. Μελιφίλης. Λιφάκη σου για 3. 15 δευτερόλεπτα μέσα. 32-23. Με διαφορά 9 πόντων πλέον οι Sky The Limit. Κοντόπουλος, χέρι με χέρι πήρε από τον Μπαντζή. 1.53, μη σταματάτε τώρα φωνάζει ο Καφάσης με τον Κοντόπουλος από τον πάγκο. Έχω γίνει δεύτερος, έμεινε στο δια 3. Μέντε στο εξωμένο χέρι του Λιβάκη, άστοχος ο Κοντόπουλος. Κοντοφίλης. Φάκης. Ωραία πάσα στο Μπουτσάρι, στην κίνηση, αυτός είναι άστοχος, τα βάζει με τον εαυτό του. Θα το έχεις, η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι... Για τους Ρος τελικά. Ο χειρός Πέτ που πέρασε εκτός.
Πίσω για μία ακόμα φορά. Η Κεζιλίνη παραλίγο να κλέψει ο Νάσκος. Πέρασε η μπάλα τώρα. Πολύ πριν τα 16 δευτερόλεπτα. Ο Κλήτης πέρασε αυτός μαζί με την μπάλα. Κατεπίνης στην επαναφορά. Άλεξε με τον Μπέτκο και αυτός θα κατεβάσει. Κατεπίνης. Πέτκος στα 15 δευτερόλεπτα. Ήταν εκεί πέρα σαν νίντζα και έγινε ο Κοφατώλιας. Το γράψε το play. Ροδόπουλος. Ροδόπουλος. Ροδόλιας μέχρι μέσα. Θα μετρούσε, δεν έμπαινε. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Κι άλλο νέο μόλις έκδαρα το δάχτυλό μου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει άλλες φάσεις. Ροδόλιας θα εκτελέσει βολές. Η φορά στους 9 πόντους, 32-23. Άθμος δεύτερη. Πάνε για μηνικό λιπάνε το λεφάκι. Ήτσι τελικά το καλοκύρωσε Καρδιφίλης. Καρδιφίλης μετά από το πήρε, δεν το πήρε το πίσος. Κάποιος φυμάζει πάρτι όσο τέχει από τον μπάκο του STL. Δεν έχω. Είχε τρεις φορές το βίντεο με αυτή που έγινε τώρα. Δεν έχω καταφέρει να πω ποιος είναι. Τα μυστήρια στη Zone Arena. Μπορεί να γραφτεί βιβλίο. Με διαφύλιση μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Δεν έχω το ρημάδο. Το μάτω δώσε ωραία την πάση από τώρα. Κουφάκι. Φρατούδης. Ετζής. Αβρίλοβιτς. Έκανε και το twirl στην άλλα. Λόμπλος στους διαφύλις. Έχισε με πολύ μεγάλη καμπίνη. Αυτό το λιπάκι είναι άστοχος. Φίλης ο λιμπάρτης θέλει να τρέξει. Φίλης. Πίτσος. 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τσάρις. Περνώσει τον... Μεβρίλοβιτς είναι άστοχος. Έχει χρηστεί από τρεις παίκτες καθώς πήρε το ψητικό λιμπάρτ. Από αύριο θα έρθουμε με πανοπλία στο γήπεδο, στη Σόλικα Αρίνα. Τι δολοφονική πολύ ήταν αυτή. 13 δευτερόλεπτα λοιπόν. Θα πάρει το... Όχι, θα πάρει το φάουλ του Νάσκο, ο οποίος έκλεψε! Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει! Σύρτο πάση, 5 δευτερόλεπτα! Είναι φίλοι στο φάουλ! Χάος στο γήπεδο στην τελευταία φάση, Φαντώλιος θα χρειαστεί με το φάουλ τελικά. 5,1 λοιπόν, όλα για τους Sky Zelen. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι και να στείλουν στην επόμενη διαφορά στο 10+, το ψυχολογικό όριο. Λεφάκι στο 3. Θα παίρνει το Ροδόπουλο, είναι άστοχος 1,5 δευτερόλεπτο από 50. Φτάσει καλά. Μόλις φάουλ, φτάσει με τον πάγκο του Sky Zelen. Σκοτούδης, μια μακρινή πάσα. Θα φτάσει. Λεφάκης, μια άστοχος, το πιτσάρι δεν θα μαρισκεί πάσα. Έχει στροφή λοιπόν. Σε πολύ λίγο, μπέρδεψα το 7 με το 17. Ένα ίσον κανένα που λένε κάποιοι. Αυτό ακριβώς λοιπόν. 32-23. Πράγματι θα κρυφθούν στο 4ο δεκάλεπτο. Έχουν χτίσει μια διαφορά με πολύ κόπο, με πολύ τρέξιμο. Η Sky's the Limit που αγγίζει πλέον τους 9 πόντους. Το fast pace παιχνίδι των Sky's the Limit δεν τον βάζα καλά. Διορθώνω ότι έχουν πάει σήμερα. Βάζα καλά λοιπόν. Δεν αποδίδει πλέον όπως απέδιδε στο πρώτο μήχρονο. Έχουν μείνει πολύ πολύ χαμηλά στο 3ο δεκάλεπτο όσον αφορά το ενεργητικό του, το επιθετικό του κομμάτι. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για να δούμε αν μπορούν να ανακάμψουν και να πάρουν την νίκη στη δεύτερη αγωνιστική της νεοσύστατης Evolution League. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Zone Arena. Η κατοχή πέρασε εκτός. Πάσες. Πάσχος. Φλέξιον, Αδεγοδόπουλο. Δίκος, εδώ πρέπει να συγκρατήσει. Αντώνιος. Βρίλοβιτς για 3 έχω τελευταία ελεύθερος από το αντιμάσιο του Φουκουτούδη, είναι άσομος. Φάσεις.
Μίτσος. Άσκος. Πάει σε ένα jump shoot. Μπούμ φόρα ξέρεις από τον Άγγελος Καζιλίγη. Διάστροφος στον jump shoot πήρε. Ρόπλος. Μπριλοβίτς και 8 δευτερόλεπτα για μία ακόμα φορά. Δεύτερη φορά που το κάνουν αυτό οι Skies Dreams που πιέζουν και να κάνουν στην. Παράβαση στους αντιπάλους τους των 8 δευτερολέπτων. Πάσης για 3. Άστοχος. Πάση στο. Πάση προσπάθεια πολύ δύσκολη από τον Λεφάκη, ο οποίος είναι στη γωνία. 22-23. Παρακαλώ. Πήγε, θα κάνει το φάζο του καθόλου. Τέταρτο φάουλ του. Ο οποίος γελάει. Καλό κλίμα και οι δύο ομάδες που αν μπορούν να δεχθούν. Αν μπορούν να κάνουν τον ψυχολόγο, ο Φάκης θα κερδίσει. Θα κάνει μάλλον φάουλ για πάνω στο Χατζηδάκη. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Χατζηδάκης είχε κερδίσει πολλές, αλλά έχει περάσει εκτός. Και έχει κερδίσει μέχρι χθες του. Ω αυτή τη γραμμή είναι κάτι σοβαρό. Έχει το εξοργηθεί ψυχικό υλικό. Δεύτερη. Στο rebound, Νάσκος. Λύση. Κρεβάζεις. Για τρεις, κοίταξε το τρίποντο. Είναι εύστοχος. 35-24. Σόπουλος. Ζης στα 18. Τώρα έχει περάσει μπάλα. Βλόβιτς. Πρέπει να δώσει ένα screen στον Κοντόπουλο. Πάει ωραία από την Ευζή. Κοντόπουλος. Στα 4 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στη ψωμένη και του προσωπικού του υπάλληλου. Είναι άστοχος. Deflection. Την μπάλα θα περάσει εκτός. Όχι, δεν σταθάνε τα κοντά. Λίγο ποδόσφαιρο από τον Τζοτάνι. Στον πάγκο. Περάσει τώρα εντός. Τρόβλος. Τρόβλος πάλι. Είναι τον Μάρκος του Διατρής. Είναι άστοχος. Πήγε κάτι στην μπάλα, αλλά όχι την κατοχή ο Μάρκος. Πέρασε την καφάση με τον νούμερο του 2. Θέλει να τρέξει. Άφησε την μπάλα στο κοντάρι. Πίεσε να αφήσει το καλάθι. 37-24. Τόλιος. Μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Πάμε στο κριτικό rebound. Στο περιοχή, ο οποίος πήγε να βλέπει την μπάλα. Θα πάει στον Γκαβρίλοβιτς. Ένα jump shot από τον δεύτερο μπολόν είναι άστοχος. Στο rebound. Γεφίλης. Φάσεις. Και ο Δήμος. Υπάρχει στα 8 δευτερόλεπτα. Η γωνία βρίσκεται ο Καρυφίλης για 3, εγώ το επειδή ελεύθερος δεν υπάρχει συνάστοχος. Προετοιμάστηκε και χτύριξε ο καφάς με το νούμερο 22 για το ψηφιστικό άλλο με την αφαιρά. Νόμπλος. Αυτός πάρει ένα σκρίν από τον Μάρκο. Και αφήστε από δύο παίκτες, κάτι μία βήματα από το Καταδάμις. Ότι φάλλει τελικά που έχει φλωθεί στο Καραδίμο. Για 3, είναι άστοχος. Πάσει στο rebound. Βάκης. Πάσεις. Καρδίμος. Στη γωνία ο Γιουφίλης ο Διατρής είναι άστοχος. Πάει πολύ σαν για το διευθυντικό rebound. Οφείς την μπάλα στο καλάθι, είναι έστοχος. Απέναντι σε δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα. Ένας αυτός που πήρε πρωτίστως στο διευθυντικό rebound. Αυτός που πάρει στο καλάθι. Βάκης πάρει ένα σκέρι από τον Μάρκο. Καρδίλοβιτς. Στα όρια είπε ο ρεφ. Ο Γιουφίλης πίεσε πολύ. Θα κλέψει ο Καβάζης τελικά όχι. Ο Γιουφίλης κράτησε. Γιατί και αυτός πολύ Κοντόπουλος. Για 3 είναι άστοχος.
Στο rebound. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι να πάσει στο Σακολεφάκη. Κλείνει το rebound. Κατά χειροκροτήματα στον Πάγκο και από παίκτες, από συμπαίκτες μέσα στο παρκέ. Μπορούμε να έχουμε ένα time. Ένα time out, πάμε έτσι ο Μέρκος. Ναι. Κοντέλιος. Στην γωνία. Ο Βγλίλοβιτς. Όχι. Τώρα να γελθέν time out για τον Σαχγκαλά. Κοντέλιος. Κοντέλιος. Μέσα στο κασιβάζι στο Μάρκο. Ωραία, θα κοφεί αλλά με φάουλ από τον Κοζαδάμι, αν πρόλαβε να το καλά. Πέντε είναι, με ρεύμα. Το λεφάκι έχει θέσει. Θα εκτελεστούν οι βολές από τον Μάρκο μετά το time out που έχουν καλέσει. Να είσαι καλά, μετά από την τροπή δική του και από την κερδίδα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, 5-24 έχει συμπληρώσει 40 αγωνιστικών λεπτών. Σκόρνιο στο 41-25 Μάρκος. Στις βολές είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο θα εκτελέσει ένα ζευγάρι μετά το time out που είχε καλέσει ο ίδιος. Μια φάση πριν. Πολύ με τα μπλοκ. Στην δεύτερη, το αμυντικό rebound από τον... Το βάζει 0-2 για τον forward τον Νασκαλά. Η Φίλης. Φαγής. Καρδίμος. Να jump shoot είναι άστοχο. Έβαλε μια πάσα, καμιλίδης, θα κλέψει για μία ακόμα φορά. Παραμόνευε στο σημείο. Παραμόνευε στο σημείο, οκ. Παραπέχησε. Γενικά λίγο σκοτεινά αυτό που μου είπα. Αλλά αυτό συνέβη. Και την φίλη Ζέκα πρέπει να πάρει από τον Γιώργο. Ο οποίο περνάει παρεκτό. Φίλη. Ρίμο. Ρίμο μέχρι μέσα. Θα πει στην παρασκευή. Είναι άστοχο. Ρίμο στο rebound. Και θα περάσει αυτός η μπάλα του χείρος αυτού. Όχι, διορθώνω, μετά από παρέμβαση του καφάση. Μαβίλο, πάμε να βρούμε ρυθμό, φωνάζει ο καφάσης από τον μπάγκο. Δεν ξέρω φώναξε, ρυθμός, φωτέλειας. Μιλόβιτς για τρεις με μεγάλη καμπύλη να θα ξεπέντσε ξωμένα χέρι του σκουκού του αντιπάλου Καρδιοφίλης. Θα πει στην πάρα στο καλάθι κατά δήμος. Νόμπλος. Πάσα στο τελφί. Ο οποίος πήγαινε να προκοκτήσει με μία ακόμα στεφτή πάση στο πλήρο της χαμηλά. Κατά δήμος θα κλέψει πάει για το κουστ. Κουστ είναι έτσι το κουστ. 45-25 διαφορά στο στρογγυλοποιείτε στους 20. Τέλειος. Ζήλοβιτς, καλό μας γέμψη για 3 σκοτόπλος. Με τα μπλό είναι άστοχος. Υπάρχει στο rebound. Φάσεις. Παχύλωτα μέχρι μέσα από το φασιστικό δεν είναι άστοχος. 47-25. Πολλά καλά, δεν έχει κάποιος σεισμός. Λίγο τουλάχιστον. Για 3, ο Γαβρίλοβιτς είναι άστοχος. Θα βάσει με το νούμερο 8 στο rebound. Θα έχει μια γρήγορη πάσα στον Καρδίμο. Θα την βρει, είναι άστοχος αυτός. Κόπια άλλα με φάουλ που κερδίζει. Έδειξε την μπάλα, είναι πάλι στον Καραδημό. Πώς ήταν στην περιφύλη του τρυπόντου. Deflection από το Φατόλια, η μπάλα θα πάει όμως στον Καραδημό. Στον Καραδημό είναι άστοχος. Κοδόπλος σε ένα ακόμα rebound. Τελευταία 3 λεπτά στην αναμέτρηση για την τέταρτη περίοδο. Τελευταίς.
Σαβρίλοβιτς. Ζήστε πάλι. Στα 10 δευτερόλεπτα. Θα δώσει ένα screen shoot για 3 πίσω από το φωτόλιο. Είναι άστοχος με το αυτό. Ο Δήμος πρέπει να τρέξει. Ο Δήμος καστή πάσα. Μια ακόμα στο λεφάκι από το Μεθύνη. Πάσης. Ζωράμις. Δεφίλης. Γυρίσει ο Λεφάκης. Καλό passing game. 2 ακόμα πόντι θα έρθουν για το Sky's The Limit. 50-25 double score στο Ρεκαρίνα. 2 και 18 πριν τέλος. 3 ακόμα φάνω εδώ στην ελληνικά φιλοξενούμενη. Τα σκάλα. Παίζουν με 5 παίκτες. Πέρασε από τον στον πάγκο. Λάθος πάσα. Καρδίμος έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο για να δούμε θα καρφώσει. Όχι τελικά είναι άστοχο. Πριν φίλης επιθετικό rebound θα πει στο καλάθι. Πάρμα ρε και ένα επιθετικό rebound εκεί πέρα ο Φίλης. 52-25. Έχουν αλλαγές, υπάρχει ξεβράσεις στον πάγκο. Στεφάρης. Λεντός. Με 6 άτομα τώρα στο... Θα δείξω ξεβράσεις στον πάγκο. Τόλιος. Μέσα είναι άστοχος. Τόλιος το ίδιο στο κόρι μπάντα γυρίσει έστοχος. 52-27. Κύριε Φίλης. Για τρεις άστοχος είναι άστοχος. Ο Φίλης κόρι μπάντα. Σπάτησε καλά δεν κατάφερα που κάνεις. Τόλιος. Μάρκος, Βαβρίλοβιτς. Ντόπλος, ένα running floater, είναι άστοχος. Ο ίδιος παγίδι με το σκορμπάνο, το κατάφερε. Αμυντικό ριμπάνο, το πας. Το δάμεις και καταδήμος. Ως φούτερ, δεν θα τους ξαναδούμε λογικά απόψε. Στο μαρκέ εδώ. Γενικά ελπίζω να τους ξαναδούμε, πίσω. Κύριε Φίλης. Γυρίσει ένα τζάφι, τι νάζει από το... Αποφάσει, Τάσκος απαντήσει 3 παίκτες, θα το πει καθαρά. Ένα ακόμα επιθετικό rebound, πίτσο θα φύγει την μπάλα το καλά τελικά. Πριν το 4-27, είναι ακόμα double score. Στη ζωνή Καρίνα, 4-27, φαντολιά. Μαρκός. Μαρκός πάει και μέσα, απέναντι σε 2 παίκτες, είναι άστοχος. Έκανε σημαίνει, μάλλον σε και λίγο μάζε καλά. Φίλης. 7-35 δευτερόλεπτα. Για 3 είναι άστοχος, Μάρκος στο rebound. Σε 2 δευτερόλεπτα ακόμα για να δούμε αν θα υπάρξει η επίθεση. Πριν την μπάλα στο παρκέ ο Μάρκος, τη ξαναπαίρνει. Την ξαναφήνει, τα κεσαλήλωση χαίρονται. Τελικό σκορ λοιπόν 54-27. Έχουνε πατήσει γκάζι εντός εισαγωγικών, έχοντας μάλλον πατήσει γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο η Sky's The Limit. Τα λεπόμενη το fast pace παιχνίδι το οποίο λειτουργούσε στο πρώτο ημίχρονο σχετικότερα στο 15-17 περίπου και για τους δασοκαλάτους πρώτος στο τέλος κάπου εδώ πέρα. Ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.